Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον καθηγητή της νομικής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, τον κύριο Πάνο Λαζαράτο, ο οποίος είναι ο δικηγόρος των 581 εναγών των μικρομετόχων, που πλέον έχουν καταθέσει αγωγή στο πολιτικό εφετείο Αθηνών. Καλή σας μέρα, κύριε Λαζαράτο. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Γκράτσο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Προηγουμένως, εν πάση περιπτώσει, δίστασα λιγάκι και κόμπιασα, γιατί ουσιαστικά τους ανθρώπους αυτούς, δηλαδή τους μικρομετόχους του ΑΣΤ, όχι απλώς τους αμφισβητούν το δικαίωμά τους, ας πούμε, το γεγονός ότι είχαν τέλος πάντων αυτή το κομμάτι της μετοχής, αλλά υπάρχουν και κάποιες έτσι απειλές, θα τις έλεγα, ότι μπορεί και να οφείλουν χρήματα πίσω. Να πληρώσουν και στο τέλος. Ναι, ναι. Ξέρετε, η ιστορία όλη, και αμέσως το συνδέσω με την αγωγή η οποία κατατέθηκε, θυμίζω ότι αυτές οι μετοχές αφαιρέθηκαν με νόμο. Ναι. Και υπήρξε η υπόσχεση συνομοθετική ότι θα δοθεί αποζημίωση. Αποζημίωση. Και για να σας πω, δεν έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία μέχρι τώρα στο παραμικρό. Μετά από ένα χρόνο και ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΣΤ στην πρώτη συνεδρίασή του θα ξεκινήσει τη διαδικασία αποζημιώσεως. Πόσος καιρός έχει περάσει, κύριε Γκράτζη? Έχει περάσει ένας χρόνος και... Και δύο μήνες, ας πούμε. Η παραμικρή ενέργεια. Mm-hmm. Δεν έχει γίνει παραμικρή ενέργεια. Να αναφερθούμε στην απόφαση της Ολομελίας Συμβουλίου της Επικρατείας που εξεδόθηκε τον Απρίλιο του 2018 και ουσιαστικά, ναι μεν... απορρίπτει, ας πούμε, το αίτημα των μικρομετόχων, αλλά ουσιαστικά τους παρέπεμψε στο εφετείο, έτσι δεν είναι? Πρέπει να πω ότι δεν το απέριψε το αίτημα, δεν ασχολήθηκε με το αίτημα. Με μια σειρά σκέψεων εξήγησε ότι κατά την άποψη του Συμβουλίου της Επικρατείας αυτή η διαφορά τελικά είναι διαφορά ιδιωτικού δικαίου και όχι δημοσίου δικαίου, και αρμόδια είναι τα πολιτικά δικαστήρια και συγκεκριμένα το πολιτικό εφετείο. Εκεί λοιπόν οι μέτοχοι πλέον κάνανε μια πολύ πολύ απλή αγωγή. Λένε, ωραία, υπάρχει κάτι πολύ θεμελιώδες που ισχύει σε όλο τον κόσμο και αναφαιρέσεις από κάποιον τις μετοχές του. Ναι. Μπορείς να τον αποζημιώσεις αργότερα, έχει καλώς. Μπορείς να τον αποζημιώσεις και μετά ένα χρόνο, σε ένα έντροπο χρόνο. Επίσης, μέχρι να πάρει τα χρήματα στα χέρια του, εξακολουθεί να είναι μέτοχος. Σε κανένα μέρος του κόσμου, με σιγουριά, κυρία Γκράντου, σας το λέω αυτό, και το συζήτησα και με συμβούλους της Επικρατείας, δεν ισχύει το να το αφαιρέσει στις μετοχές, να πάβει να είναι μέτοχος και να παίρνει την αποζημίωση πολύ, πολύ αργότερα και μέχρι τότε να μην έχει κανένα δικαίωμα. Mm-hmm. Χάνει τα δικαιώματά του από τη στιγμή που πάρει αποζημίωση. Λοιπόν, κάνουν μια αγωγή τώρα οι άνθρωποι και ζητούν να αναγνωριστεί. Αναγνωριστική αγωγή στο δικαστήριο, να αναγνωριστεί ότι μέχρι να πάρουν τα λεφτά τους εξακολουθούν να είναι μέτοχοι, μέχρι να πάρουν την αποζημίωσή τους. Μάλιστα. Αυτή η απλή αναγνωριστική αγωγή θα κρυφεί από το πολιτικό δικαστήριο. Θα κρυφεί δηλαδή κατά πόσον είναι συνταγματική η διάταξη του νόμου που λέει αφαιρώ τις μετοχές, δεν είσαι μέτοχος και κάποτε στο μέλλον θα πάρεις αποζημίωση που ακόμα δεν έχει ξεκινήσει. Μάλιστα. Εν πάση περιπτώσει, είναι σωστά βήματα αυτά τα οποία γίνονται και κυρίως είναι γενναία βήματα, γιατί οι άνθρωποι αυτοί έχουν υποστεί τεράστια, τεράστια πραγματικά οικονομική καταστροφή, αλλά συνεχίζουν σε ένα δικαστικό αγώνα που δεν ξέρουμε ποιο θα είναι τέλος πάντων το, ούτε η έκβαση, ούτε χρονικός ορίζοντας. Δυστυχώς δεν είναι καθόλου απλά τα πράγματα. Δεν είναι καθόλου απλά. Η δίκη θα γίνει, δεν θα αργήσει πολύ. Δηλαδή θα υπάρχει απόφαση μέσα στο 2019, γιατί έτσι είναι πια το σύστημα στα πολιτικά δικαστήρια. Ναι. Η απόφαση εκδίδεται σε 100 ημέρες. Αλλά θα υπάρχει αυτή η απόφαση. Πιθανόν θα υπάρχει και δεύτερος, ας πούμε, και άλλη μια δίκη στον Άριο Πάγο, μια αναίρεση από την πλευρά την οποία θα χάσει. Αυτό το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία, κυρία Γκράτζη, είναι ότι δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, ανεξάρτητα από αυτή τη δίκη, η διαδικασία για να υπολογιστεί η αποζημίωση των μετόχων, η αξία της περιουσίας του ΟΑΣΤ, προκειμένου να αποζημιωθούν. Αυτό το οποίο ο νόμος έλεγε πρέπει να έχει ξεκινήσει εδώ και ένα χρόνο, δεν έχει ξεκινήσει. Και αυτό νομίζω είναι κάτι που θα πρέπει επίσης να επιδιώξουν οι μέτοχοι, να πιέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΣΤ να ξεκινήσει τη διαδικασία αποζημιώσεώς τους, ανεξάρτητα από τα δικαστήρια. Μάλιστα.
Λοιπόν, βεβαίως το θέμα πέρα από, από τη δικαιοσύνη ξεφεύγει νομίζω και στην πολιτική βούληση, τέλος πάντων, δηλαδή και την πολιτική κατάσταση και την πολιτική της κυβέρνησης και τις τοποθετημένες από την κυβέρνηση διοίκησης, ας πούμε, του ΟΑΣΤ που είναι αυτή την στιγμή. Που γενικώς τώρα, πέρασες από τα θέματα της δικαιοσύνης και τα λοιπά, είναι αρκετά απαξιωτική. Δηλαδή, αυτό που εισπράττουμε εμείς από την διοίκηση του ΟΑΣΤ, σαν δημοσιογράφοι, εν πάση περιπτώσει, είναι ότι είναι σαν να σνομπάρουν, να απαξιώνουν, να περιφρονούν, εν πάση περιπτώσει, τους μετόχους του ΟΑΣΤ. Και με μια ελαφρά απειλή του στυλ, θα σας δείξουμε εμείς, ας πούμε, εν πάση περιπτώσει. Ναι, βεβαίως. Το θυμόστε τη δήλωση η οποία είχε γίνει, ναι, από τον πρόεδρο, που να φτάσουν και να πληρώσουν στο τέλος. Αυτή βεβαίως τη δήλωση, οι δικηγόροι του ΟΑΣΤ την πήραν πίσω στο δικαστήριο. Δεν την επανέλαβαν στην συνέχεια τη επικρατεία. Όταν δεν προκλήθηκαν, ήταν λάθος, δεν πρόκειται να γίνει, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό υπήρχε. Επίσης, πολλά απαξιωτικά έχουν λεχθεί μέσα σε αυτό το χρόνο για τους συμμετόχους του ΟΑΣΤ. Και αν με επιτρέψετε να πω ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν είχαν από κανένα πολιτικό κόμμα κανενός είδους προστασία. Μάλιστα. Ναι. Να τα λέμε και αυτά. Ουδείς, πραγματικά μόνοι τους πηγαίνουν σε αυτήν την ιστορία, σε μια πολύ πολύ άδικη ιστορία. Όπου το συζητάω, με ανθρώπους μορφωμένους, είτε οικονομολόγους, είτε νομικούς, είτε εδώ είτε στο εξωτερικό, ότι υπάρχει νόμος που αφαιρεί μετοχές. Ναι. Χωρίς καμία αποζημίωση, ναι, προς το παρόν έχουν αφαιρεθεί και ξεκινήσει 1-1,5 χρόνο μετά η παραμικρή διαδικασία αποζημιώσεως που λένε ότι αυτό δεν είναι δυνατόν, δεν συμβαίνει. Ναι, ναι. Και εντούτοις εδώ έχει συμβεί και έχει ανοίξει ρουθούνι, όπως λένε. Και όπως βλέπετε το θέμα είσαστε οι μόνοι που το αναδεικνύετε, έχει ξεχαστεί. Μάλιστα. Έχω άδικο? Όχι, υπάρχει και ένα συνάδελφο στη Βόρεια που ασχολείται με αυτό το θέμα. Εν πάση περιπτώσει, είναι περιορισμένοι άνθρωποι. Πολύ περιορισμένοι σας. Είναι σίγουρο, γιατί, εν πάση περιπτώσει, θεωρούν ότι είναι μια χαμένη υπόθεση. Εν τω μεταξύ, ο ΟΑΣΤ συνεχίζει να έχει τα μαύρα του τα χάλια, ας πούμε, σε ό,τι αφορά τις αυτοκίνητα, εξοπλισμό κτλ. Ναι. Λοιπόν, κύριε Λαζαράτου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή πορεία στην. Να είστε καλά. Σας χαιρετούμε. Γεια σας. Λοιπόν, νέος κύκλος δικαστικών ενεργειών ξεκινάει για τους μετόχους του ΟΑΣΤ με την κατάθεση αγωγής στο Πολιτικό Εφετείο Αθηνών από τον δικηγόρο και καθηγητή του Πανεπιστημίου της Νομικής Σχολής του Καποδιστριακού, τον κύριο Πάνο Λαζαράτο, που μόλις ακούσατε, αντιδρώντας την εξαγορά της εταιρείας από το δημόσιο, μέσω της οποίας δημεύτηκε η περιουσία τους. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον καθηγητή της Νομικής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, τον κύριο Πάνο Λαζαράτο, ο οποίος είναι ο δικηγόρος των 581 εναγών των μικρομετόχων, που πλέον έχουν καταθέσει αγωγή στο Πολιτικό Εφετείο Αθηνών. Καλή σας μέρα, κύριε Λαζαράτο. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Γκράτσο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Προηγουμένως, εν πάση περιπτώσει, δίστασα λιγάκι και κόμπιασα, γιατί ουσιαστικά τους ανθρώπους αυτούς, δηλαδή τους μικρομετόχους του ΟΑΣΤ, όχι απλώς τους αμφισβητούν το δικαίωμά τους, ας πούμε, το γεγονός ότι είχαν τέλος πάντων αυτή το κομμάτι της μετοχής, αλλά υπάρχουν και κάποιες απειλές, θα τις έλεγα, ότι μπορεί και να οφείλουν χρήματα πίσω. Να πληρώσουν και στο τέλος. Ναι, ναι. Ξέρετε, η ιστορία όλη, και αμέσως θα το συνδέσω με την αγωγή η οποία κρατέθηκε, θυμίζω ότι αυτές οι μετοχές αφαιρέθηκαν με νόμο. Ναι. Και υπήρξε η υπόσχεση συνομοθετική ότι θα δοθεί αποζημίωση. Ναι. Αποζημίωση. Και να σας πω ότι δεν έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία μέχρι τώρα στο παραμικρό. Μετά από ένα έλεγε χρόνο ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΣΤ στην πρώτη συνεδρίασή του θα ξεκινήσει τη διαδικασία αποζημιώσεως. Πόσος καιρός έχει περάσει, κυρία Γκράτζη? Έχει περάσει ένας χρόνος και... Και δύο μήνες, ας πούμε. Η παραμικρή ενέργεια. Mm-hmm. Δεν έχει γίνει παραμικρή ενέργεια. Να αναφερθούμε στην απόφαση της Ολομελίας Συμβουλίου της Επικρατείας που εξεδόθηκε τον Απρίλιο του 2018 και ουσιαστικά, ναι μεν, απορρίπτει, ας πούμε, το αίτημα των μικρομετόχων, αλλά ουσιαστικά τους παρέπεμψε στο εφετείο, έτσι δεν είναι? Πρέπει να πω ότι δεν το απέριψε το αίτημα, δεν ασχολήθηκε με το αίτημα. Με μια σειρά σκέψεων εξήγησε, ναι, ότι κατά την άποψη του Συμβουλίου της Επικρατείας αυτή η διαφορά τελικά είναι διαφορά ιδιωτικού δικαίου και όχι δημοσίου δικαίου,
και αρμόδια είναι τα πολιτικά δικαστήρια και συγκεκριμένα το πολιτικό εφετείο. Εκεί λοιπόν οι μέτοχοι πλέον κάνανε μια πολύ πολύ απλή αγωγή. Λένε, ωραία, υπάρχει κάτι πολύ θεμελιώδες που ισχύει σε όλο τον κόσμο και αν αφαιρέσεις από κάποιον τις μετοχές του, ναι, μπορείς να τον αποζημιώσεις αργότερα, έχει καλώς. Μπορείς να τον αποζημιώσεις και μετά ένα χρόνο, σε ένα έντροπο χρόνο. Επίσης, μέχρι να πάρει τα χρήματα στα χέρια του, εξακολουθεί να είναι μέτοχος. Σε κανένα μέρος του κόσμου, με σιγουριά, κυρία Γκράντου, σας το λέω αυτό και το συζήτησα και με συμβούλους της επικρατείας, δεν ισχύει το να του αφαιρέσει τις μετοχές, να πάβει να είναι μέτοχος και να παίρνει την αποζημίωση πολύ, πολύ αργότερα και μέχρι τότε να μην έχει κανένα δικαίωμα. Mm-hmm. Χάνει τα δικαιώματά του από τη στιγμή που πάρει αποζημίωση. Λοιπόν, κάνουν μια αγωγή τώρα οι άνθρωποι και ζητούν να αναγνωριστεί. Αναγνωριστική αγωγή στο δικαστήριο, ναι, να αναγνωριστεί ότι μέχρι να πάρουν τα λεφτά τους εξακολουθούν να είναι μέτοχοι. Μέχρι να πάρουν την αποζημίωσή τους. Μάλιστα. Αυτή η απλή αναγνωριστική αγωγή θα κρυθεί από το πολιτικό δικαστήριο. Θα κρυθεί δηλαδή κατά πόσον είναι συνταγματική η διάταξη του νόμου που λέει αφαιρώ τις μετοχές, δεν είσαι μέτοχος και κάποτε στο μέλλον θα πάρεις αποζημίωση που ακόμα δεν έχει ξεκινήσει. Μάλιστα. Εν πάση περιπτώσει, είναι σωστά βήματα αυτά τα οποία γίνονται και κυρίως είναι γενναία βήματα, γιατί οι άνθρωποι αυτοί έχουν υποστεί τεράστια, τεράστια πραγματικά οικονομική καταστροφή, αλλά συνεχίζουν σε μια, σε ένα δικαστικό αγώνα που δεν ξέρουμε ποιο θα είναι τέλος πάντων το, ούτε η έκβαση, ούτε χρονικός ορίζοντας. Δυστυχώς δεν είναι καθόλου απλά τα πράγματα. Δεν είναι καθόλου απλά. Η δίκη θα γίνει, δεν θα αργήσει πολύ. Δηλαδή θα υπάρχει απόφαση μέσα στο 2019, γιατί έτσι είναι πια το σύστημα στα πολιτικά, ναι, δικαστήρια. Ναι. Η απόφαση εκδίδεται σε 100 ημέρες. Θα υπάρχει αυτή η απόφαση. Πιθανόν θα υπάρχει και δεύτερος, ας πούμε, και άλλη μια δίκη στον Άριο Πάγο. Μια αναίρεση από την πλευρά την οποία θα χάσει. Αυτό το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία, κυρία Γκράτζη, είναι ότι δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, ανεξάρτητα από αυτή τη δίκη, η διαδικασία για να υπολογιστεί η αποζημίωση των μετόχων, η αξία της περιουσίας του ΟΑΣ, προκειμένου να αποζημιωθούν. Αυτό το οποίο ο νόμος έλεγε πρέπει να έχει ξεκινήσει εδώ και ένα χρόνο, δεν έχει ξεκινήσει. Και αυτό νομίζω είναι κάτι που θα πρέπει επίσης να επιδιώξουν οι μέτοχοι, να πιέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΣ να ξεκινήσει τη διαδικασία αποζημιώσεώς τους, ανεξάρτητα από τα δικαστήρια. Μάλιστα. Λοιπόν, βεβαίως το θέμα πέρα από, από τη δικαιοσύνη ξεφεύγει νομίζω και στην πολιτική βούληση, τέλος πάντων, δηλαδή και την πολιτική κατάσταση και την πολιτική της κυβέρνησης και τις τοποθετημένες από την κυβέρνηση διοίκησης, ας πούμε, του ΟΑΣΤ που είναι αυτή τη στιγμή. Που γενικώς τώρα πέρασες από τα θέματα της δικαιοσύνης και τα λοιπά, είναι αρκετά απαξιωτική. Δηλαδή αυτό που εισπράττουμε εμείς από την διοίκηση του ΟΑΣΤ σαν δημοσιογράφοι, εν πάση περιπτώσει, είναι ότι είναι σαν να σνομπάρουν, να απαξιώνουν, να περιφρονούν, εν πάση περιπτώσει, τους μετόχους του ΟΑΣΤ. Και με μια ελαφρά απειλή του στυλ θα σας δείξουμε εμείς, ας πούμε, εν πάση περιπτώσει. Ναι, βεβαίως. Το θυμόστε τη δήλωση, η δήλωση η οποία είχε γίνει, ναι, από τον πρόεδρο, όπου να φτάσουν και να πληρώσουν στο τέλος. Αυτή βεβαίως τη δήλωση, οι δικηγόροι του ΟΑΣ την πήραν πίσω στο δικαστήριο. Δεν την επανέλαβαν στην συνέχεια της επικρατείας. Όταν, ναι, δεν προκλήθηκαν, ήταν λάθος, δεν πρόκειται να γίνει, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό υπήρχε. Επίσης, πολλά απαξιωτικά έχουν λεχθεί μέσα σε αυτόν τον χρόνο για τους συμμετόχους του ΟΑΣΤ. Και αν μου επιτρέψετε να πω ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν είχαν από κανένα πολιτικό κόμμα κανένας είδους προστασία. Μάλιστα. Να τα λέμε και αυτά. Ουδείς, πραγματικά μόνοι τους πηγαίνουν σε αυτή την ιστορία, σε μια πολύ πολύ άδικη ιστορία. Όπου το συζητάω με ανθρώπους μορφωμένους, είτε οικονομολόγους, είτε νομικούς, είτε εδώ είτε στο εξωτερικό, ότι υπάρχει νόμος που αφαιρεί μετοχές. Ναι. Χωρίς καμία αποζημίωση, ναι, προς το παρόν έχουν αφαιρεθεί και ξεκινήσει ένα-ενάμιση χρόνο μετά η παραμικρή διαδικασία αποζημιώσεως που λένε ότι αυτό δεν είναι δυνατόν, δεν συμβαίνει. Ναι, ναι. Και εντούτοις εδώ έχει συμβεί και έχει ανοίξει ρουθούνι, όπως λένε. Και όπως βλέπετε το θέμα είσαστε οι μόνοι που το αναδεικνύετε. Έχει ξεχαστεί.
Μάλιστα. Έχω άδικο. Όχι, υπάρχει και ένα συνάδελφο στη Βόρεια που ασχολείται με αυτό το θέμα. Απλώς είναι περιορισμένη άποψη. Πολύ περιορισμένη σα. Είναι σίγουρο γιατί, εν πάση περιπτώσει, θεωρούν ότι είναι μια χαμένη υπόθεση. Εν τω μεταξύ, ο ΑΣΤ συνεχίζει να έχει τα μαύρα του τα χάλια, ας πούμε, σε ό,τι αφορά τι αυτοκίνητα, εξοπλισμό κτλ. Ναι. Λοιπόν, κύριε Λαζαράτου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή πάρα πορεία πολύ. Στην. Σας πάντοτε. Να είστε καλά. Σας χαιρετούμε. Γεια σας. Λοιπόν, νέος κύκλος δικαστικών ενεργειών ξεκινάει για τους μετόχους του ΑΣΤ με την κατάθεση αγωγής στο Πολιτικό Εφετείο Αθηνών από τον δικηγόρο και καθηγητή του Πανεπιστημίου της Νομικής Σχολής του Καποδιστριακού, τον κύριο Πάνο Λαζαράτο, που μόλις ακούσατε, αντιδρώντας την εξαγορά της εταιρείας από το δημόσιο, μέσω της οποίας δημεύτηκε η περιουσία τους.